Οι σωματικές και γνωσιακές αλλαγές στην εφηβεία, αλλά και η νυχτερινή ενούρηση στο παιδί και τον έφηβο θα αποτελέσουν το αντικείμενο της πρώτης για την τρέχουσα χρονιά Ακαδημίας για Αγωνείς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Οι 2 ώρες διαδραστικές συναντήσεις με τον τίτλο «Από το Α ως το Ω, μια Ακαδημία για Αγωνείς» διοργανώνεται για 3η συνεχόμενη χρονιά μετά από 2 επιτυχημένες περιόδους με μεγάλη συμμετοχή γονέων και επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης. Στην συνέχιση αυτής της προσπάθειας αναφέρθηκε εκ μέρους του Εργαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η επιστημονικά υπεύθυνη αναπληρώτρια καθηγήτρια Άρτεμις Γιώτσα. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε για 3η συνεχή χρονιά τη διοργάνωση της Ακαδημίας Γονέων από το Α έως το Ω, μια Ακαδημία για Γονείς για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Μετά από 2 πολύ πολύ πετυχημένες και παραγωγικές χρονιές, η φετινή χρονιά ανακοινώνεται ότι συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικούς υπεύθυνους την κυρία Γιώτσα και τον κύριο Κούτρα. Επίσης, συνδιοργανωτές είναι ο τομέας υγείας του παιδιού της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονική υπεύθυνη την κυρία Κατερίνη Σιώμου και με τη μονάδα εφηβικής υγείας της δεύτερης κλινικής Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών την κυρία Άρτεμι Τσίτσικα. Κατά τα 2 προηγούμενα χρόνια, η Ακαδημία για Γονείς απευθύνθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο κοινό της πόλης του Ιωαννίνων με θεματολογία που αφορούσε την νηπιακή, τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Η προσέλευση όχι μόνο γονέων, αλλά παππούδων, ειδικών και εκπαιδευτικών ήταν αθρώα. Ελπίζουμε και φέτος να έχουμε την αντίστοιχη συμμετοχή. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά τη συμμετοχή όλων. Φέτος θα έχουμε μία μικρή αλλαγή. Η Ακαδημία για Γονείς θα υλοποιείται στην αίθουσα Δημήτρης Χατζής, στα Παλαιά Σφαγεία. Η νυχτερινή ενούρηση στο παιδί και τον έφηβο είναι ένα από τα συχνότερα και πιο επίμονα προβλήματα της παιδικής ηλικίας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι απασχολεί το 15% των παιδιών σε ηλικία 6 ετών. Ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μην έχει επιπτώσει στην υγεία του παιδιού, ωστόσο υποφέρουν τόσο συναισθηματικά όσο και κοινωνικά. Το θέμα θα αναπτύξει η παιδίατρος με εξειδίκευση στην παιδιατρική νεφρολογία, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Κατερίνα Σιώμου. Θα διαπραγματευτούμε ένα θέμα που είναι πολύ κοινό στην παιδική ηλικία και στην εφηβική και αφορά τη νυχτερινή ενούρηση. Είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, με ένα ποσοστό που να φτάνει πάνω από 15% στην ηλικία των 6 ετών, απασχολεί πολύ την οικογένεια και τους γονείς, δεν είναι νόσημα που έχει επιπτώσεις στην υγεία, τη σωματική των παιδιών, δεν επηρεάζει την νεφρική τους λειτουργία, δεν υποκρύπτει κάποιο σωματικό πρόβλημα υγείας. Παρ' όλα αυτά, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογική υγεία των παιδιών, στην αυτοεκτίμησή τους, στην αυτοπεποίθησή τους, στην κοινωνικοποίησή τους. Λόγω του προβλήματος, τα παιδιά δεν μπορούν να βιώσουν όλα τα στάδια της παιδικής ηλικίας, να συμμετάσχουν σε κοινές δραστηριότητες με τους συνομιλίκους τους, παραδείγματος χάρη να πάνε μια σχολική εκδρομή, να κοιμηθούν στο σπίτι ενός φίλου τους. Και όλα αυτά τα προβλήματα οδηγούν τα παιδιά στο να έχουν προβλήματα ακόμη και στις σχολικές τους επιδόσεις και γενικά αποτελούν παιδιά υψηλού κινδύνου για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. Όμως είναι ένα πρόβλημα στο οποίο ο παιδίατρος μπορεί να βοηθήσει και να καθοδηγήσει την οικογένεια έτσι ώστε να περιοριστεί ή ακόμη και να λυθεί αυτό το επίμονο πρόβλημα. Και από αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να ενημερωθούν διότι πολύ πιθανό αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα στην οικογένειά τους να ενημερωθούν για τον τρόπο που πρέπει να διερευνηθεί και για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί με
τελικό στόχο να βοηθηθούν τα παιδιά τους και να μπορέσουν σιγά σιγά να επανακτήσουν και την αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να μπορέσουν να έρθουν να παρακολουθήσουν τη διάλεξη, να κουβεντιάσουν μαζί μας και να μπορέσουμε να τους καθοδηγήσουμε. Το δεύτερο σημαντικό θέμα της αυριανής διαδραστικής συνάντησης για την εφηβεία, τις σωματικές αλλά και τις γνωσιακές αλλαγές στο παιδιά θα αναπτύξει η παιδίατρος Μυρτό Ντούγια με στόχο την διευκόλυνση των γονέων ώστε να διαχειριστούν τις σχέσεις με τα παιδιά τους σε αυτή την τόσο καθοριστική για την μετέπειτα ζωή τους ηλικία. Και να παροτρύνω και εγώ τους γονείς να διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους και να έρθουν στις ακαδημίες γονέων. Νομίζω ότι θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως είπε και η κυρία Σιώμου, θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα. Θα υπάρχει δηλαδή χρόνος και για συζήτηση, για απορίες και για ό,τι ζήτημα τους απασχολεί. Εγώ στην αυριανή μου ομιλία θα προσπαθήσω να παρουσιάσω έτσι συνοπτικά τι σημαίνει φυσιολογική εφηβεία, ποιες είναι όλες αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή ενός εφήβου και οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμπεριφορά του, η οποία αλλάζει πολύ την περίοδο αυτή και φέρνει έτσι σε μία αμηχανία τους γονείς. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω κάποια έτσι πρακτικά tips για το πώς μπορούν οι γονείς να χειριστούν καλύτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο στη ζωή των παιδιών τους.